399, είναι από το βιβλίο Ιώβ, το κεφάλαιο ΚΒ και το 21 εδάφιο. Σελίδα 499, ΚΒ κεφάλαιο, 21 εδάφιο. «Οικειώθητη λοιπόν με ταυτού και έσω εν ειρήνη, ούτω θέλει ελθεί καλόν εισέ. Δέχθητη λοιπόν τον νόμο εκ του στόματος αυτού και βάλε τους λόγους αυτούς εν την καρδία σου. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, θέλεις αν οικοδομηθεί, εκδιώξας την ανομία μακράν από το σκηνόν σου και θέλεις επισορεύσει το χρυσίον ως χώμα και το χρυσίον του οφύρ ως τας πέτρας των χυμάρων. Και ο παντοδύναμος θέλει στο υπερασπιστή σου και θέλεις έχει πλήθος αργυρίου, διότι τότε θέλεις εφραίνεσθε εις τον παντοδύναμο και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεόν. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλει σου εισακούσει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου. Και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούσθε εισέ και το φως θέλει φέγγει επί τα σοδού σου. Όταν ταπεινωθεί της, τότε θέλεις η ποιήνε ύψωσης, διότι θέλει σώσει τον κεκυφώτα τους οφθαλμούς. Θέλει σώσει και τον μη αθώον. Ναι, δια της καθαρότητος το χειρό σου θέλει σωθεί. Αμήν. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι γεγραμμένο βέβαια και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ότι πάσα γραφή και ο Απόστολος Παύλος στην τελευταία του επιστολή προς τον Τιμόθεο εννοεί την Παλαιά Διαθήκη γιατί δεν ήταν ήδη καταγεγραμμένη Καινή Διαθήκη. Πάσα γραφή είναι θεόπνευστος, γραμμένη δηλαδή δια Πνεύματος Αγίου, με αποτέλεσμα να είναι ωφέλιμος, επειδή είναι θεόπνευστος, είναι ωφέλιμος, προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα να μελετάμε το Λόγο του Θεού, γιατί όσα προεγράφησαν για τη διδασκαλία ημών προεγράφησαν, ώστε όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος. Αλλά για να διδασκόμεθα μέσα από αυτήν, για να ελεγχόμεθα από τον Παντοδύναμο Θεό μέσα από αυτήν, ώστε να επανορθωνόμεθα, δηλαδή να διορθώνουμε τα σωδούς μας και να μας εκπαιδεύει με την εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης. Και τότε ο άνθρωπος του Θεού θα είναι άρτιος, τέλειος, κατηρτισμένος εις πάν έργων αγαθών. Και τώρα μέσα λοιπόν από την Παλαιά Διαθήκη, με βάση αυτά που ακούσαμε, έρχεται ο Θεός τώρα να μας δώσει προτροπές, συμβουλές, αλλά και προσκλήσεις. Τι ωραίο που είναι αυτό, να σε συμβουλεύει, να σε προτρέπει και να σε προσκαλεί ο Παντοδύναμος Θεός. Η πρώτη λοιπόν συμβουλή, πρόσκληση του Κυρίου μας είναι «Γίνε οικείος με το Θεό και ζήτα την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου κανείς ποτέ δεν θα βλέπει το πρόσωπο του Κυρίου». Και τότε θα έρχεται «καλόν εισέ». Και βέβαια για μας στην Καινή Διαθήκη είναι γεγραμμένο ότι πλέον, καθώς ο Πατέρας Θεός μας αναγέννησε κατά χάριν διά του Ιησού Χριστού και διά του Ιησού Χριστού μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του και είμεθα ελεύθεροι από την αμαρτία, καθώς πρέπει να είμαστε δούλοι, δουλωμένοι στον Θεό, ώστε τότε και μόνο τότε ο καρπός μας να είναι σε αγιασμό και το τέλος μας να είναι ζωή αιώνιος. Εμείς λοιπόν πλέον είμαστε συμπολίτες του Αγίου, των Αγίων, δηλαδή είμαστε στην ίδια πόλη, στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην πόλη των εορτών ημών. Με αποτέλεσμα, καθώς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, να είμαστε οικοί του Θεού.
Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Το γεγονός ότι ο Κύριος μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, διά του Ιησού Χριστού, ο Πατέρας Θεός, μας κατέστησε οικείους του Θεού, συγγενείς θα έλεγα, για να το πω πιο απλά στην ελληνική γλώσσα. Οικείους του Θεού, στον ίδιο σπίτι κατοικούμε, συγκατοικούμε. Τι καλόν και τι τερπνόν να συγκατοικώσει εν ομονία η αδελφή, εκεί έχει προσδιορισμένη ο Θεός την ευλογία. Συμπολείτε λοιπόν των Αγίων, οικείοι του Θεού. Πώς γινόμεθα συμπολίτες και οικείοι του Θεού? Καθώς επικοδομούμεθα, εμείς επικοδομούμε τον εαυτό μας, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μας επικοδομεί επί το θεμέλιον των Αποστόλων και των Προφητών, καθώς έχουμε πάρει στερεά απόφαση να είμεθα τέκνα της Μητρός ημών της Πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, άρα εκλεκτή, μονάκριβη της τεκούσης αυτή. Και πως γινόμεθα τέκνα και μονάκριβη της Πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας που είναι η Μήτυρ πάντων ημών, γινόμεθα με έναν μοναδικό τρόπο. Μιμούμεθα αυτήν στο Λόγο του Θεού, δεν προσθέτουμε και δεν αφαιρούμε, γιατί αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Στην πρακτική ό,τι έκαναν, κάνουμε, και στην οτροπία της όπως ζούσαν ζούμε. Και τότε είμαστε συμπολίτες των Αγίων, οικοί του Θεού, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού και μόνο του ενός Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ώστε όλη η οικοδομή, καθώς επικοδομούμεθα επί το θεμέλιον των Αποστόλων και των Προφητών και ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο οικοδομούμε τον εαυτό μας με χρυσάφι, ασήμι και λίθους πολυτίμους, όχι με ξύλα, χόρτα και καλάμια, τότε όλη αυτή η οικοδομή συναρμολογείται, συνδέεται μεταξύ της, γίνεται ένα σώμα. Δεν είναι δηλαδή ένας, δύο, άλλος και άλλος, αλλά όλοι είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Είμαστε συνδεδεμένοι κατά πάντα, απόλυτα υπέροχο είναι αυτό, η σώμα Χριστού. Και πώς είμαστε συνδεδεμένοι? Με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Αλλά ποια αγάπη? Όχι η υγιεινή, η ανθρώπινη που δεν έχει καμία αξία όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά η αγάπη του Θεού Πατρός που εκχέεται, πλημμυρίζει την καρδιά μας μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας πρόσθεσε ο Κύριος στην Εκκλησία, που πιστεύουμε, πειθαρχούμε, εξητούμε και λαμβάνουμε τη δύναμη του Πνεύματος ο Αγίου, καθώς ο Χριστός είναι αυτός που βαπτίζει εν πνεύματι Αγίου και πυρή, τους εξητούντας Αυτόν, από Αυτόν. Έτσι συναρμολογούμεθα σε έναν ναό Άγιο εν Κυρίω. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, ότι είμαστε Εκκλησία Θεού, οίκος Θεού ζώντος, ένας ναός. Μέσα στον οποίο συνοικοδομούμεθα ο ένας δίπλα στον άλλον, ώστε να είμαστε το κατοικητήριο, ο οίκος του Θεού, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού και αυτή είναι η συμβουλή και η προτροπή της Παλαιάς Διαθήκης. Πρώτον λοιπόν, οικειώθητη μεταυτού. Πώς? Επικαλούμενοι των Ιησούν Χριστών, ο Πατέρας Θεός μας αναγεννάει, μας σώζει και μας προσθέτει στην Εκκλησία Του, που είναι ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Ένας οίκος, ο οίκος του Θεού του ζώντος. Εάν βέβαια είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας, και μέσα στην Εκκλησία
εκείνο το οποίο εξητούμε την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα βλέπει το πρόσωπο του Κυρίου. Και τότε το αποτέλεσμα, καλό στη ζωή σου. Ξέρεις τι θα πει, ο Θεός να ενεργεί πάντοτε, και όπως μου το έδειξε ο Θεός, πόσο συγκλονιστικό είναι ο Θεός να ενεργεί πάντοτε το καλό στην προσωπική σου ζωή, στην οικογενειακή σου ζωή και στην εκκλησιαστική σου ζωή. Το καλό δηλαδή να μην έρχεται από ανθρώπους, ούτε από σένανε. Το καλό να έρχεται άνωθεν. Φαντάζεσαι, αδερφέ, τι σημαίνει να ενεργεί ο Θεός στη ζωή σου πάντοτε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σου. Κύριε Θεέ μου. Η δεύτερη προτροπή. Δέχθητη λοιπόν το νόμο εκ του στόματος αυτού, γιατί είναι γεγραμμένο, ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται εκ του στόματος του Θεού. Δέξου λοιπόν το λόγο, τον εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Δέξου όταν ο Χριστός, και να το ζητάς, σου μιλάει. Μιλάει ο Θεός, αλίμονό μας. Αυτός που έδωσε το στόμα δεν μιλάει. Αυτός που έδωσε τα αυτιά δεν ακούει. Ζωντανός Θεό έχουμε. Δεν είναι ένας νεκρός, πεθαμένος εκεί πάνω που τώρα δεν τον ξέρουμε, δεν τον βλέπουμε. Είναι εδώ. Είναι παρόν. Ο Χριστός είναι στο σπίτι σου, στο ταμείο σου. Ο Πατέρας σου είναι στο ταμείο σου. Η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου είναι μέσα σου. Και συνεχίζω. Δέξου λοιπόν το Λόγο του Θεού, το νόμο στην Παλαιά Διαθήκη, το Λόγο, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού τώρα, αλλά πώς θα τον δεχτείς. Βάλ τον στην καρδιά σου. Δηλαδή, αγάπησε το Λόγο του Θεού. Φοβερή συμβουλή. Και τώρα μία ερώτηση θα σας κάνω εγώ. Αδερφέ, αγαπάς το Λόγο του Θεού? Αμήν. Ξέρεις τι θα πει τον αγαπάω? Δεν ξεκολλάω από εκεί. Αγαπάω τη γυναίκα μου και δεν την αφήνω και δεν την εγκαταλείπω. Αγαπάω το Χριστό. Αγαπάω το Λόγο Του. Αγαπάω τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Την αγαπάω. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Και βάλε αυτούς τους λόγους και πάλι στην καρδιά σου. Δηλαδή πραγματικά να αγαπήσεις το Λόγο του Θεού. Με όλους την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια. Πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού, αν το αγαπάς θα το μελετάς. Θα εγκύπτεις και θα επιμένεις στο τέλειο νόμο της δικαιοσύνης του Θεού και τότε δεν θα είσαι επιλύσμων ακροατής, αλλά θα είσαι πραγματικά εκτελεστής έργου. Τρίτη συμβουλή, φοβερές οι συμβουλές αδελφοί. Τρίτη συμβουλή, εάν επιστρέψεις, και πώς επιστρέφουμε, αφού εκδιώξεις πάσαν ανομίαν μακράν από το σκηνόν σου, κάθε αμαρτία τη διώγνεις μακριά από τον οίκον σου. Το διώχνεις. Εάν επιστρέψεις, δηλαδή αν μετανοήσεις, αν εξομολογηθείς, αν παραιτηθείς και επιστρέψεις στο Θεό, και για να επιστρέψεις στο Θεό είναι αναγκαίο να εκδιώξεις, ακούτε τη λέξη, να διώξεις μακριά κάθε ανομία, ψεύδος, ετεροδιδασκαλία, ψευδοδιδασκαλία, κάθε ψέμα να το διώξεις μακριά από τη σκηνή σου, από το σπίτι σου, από την καρδιά σου, από τη ζωή σου. Τότε μπαίνουν τώρα οι υποσχέσεις του Θεού. Θα νοικοδομηθείς. Θα έρθει ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων σου, επαναλαμβάνω,
ένας είναι ο επιδιορθωτής των λαθών σου. Ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων σου. Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και θα σε ανοικοδομήσει. Τι θα πει χαλάσματα, κρεμίσματα, πέσαν οι σοφάδες από τον οίκον σου. Ράγισε. Ποιος θα το ανοικοδομήσει, το σπίτι σου, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, ποιος θα τα ξαναχτίσει και θα τα κάνει τέλεια. Έχετε δει που παίρνουν ένα σπίτι παλιό και το κάνουν τέλειο. Το επισκευάζουν, το ανοικοδομούν και χαίρεσαι να το βλέπεις. Παλάτι το κάνουν. Σκέψου αυτή την ανοικοδόμηση να την κάνει ο ίδιος ο Θεός. Τι θα οικοδομήσει. Παλάτι. Και τώρα μπαίνουμε στο αποτέλεσμα, στα αποτελέσματα των προτροπών, προσκλήσεων και συμβουλών του Θεόπνευστου Λόγου του Θεού. Τότε θα επισορεύσεις το χρυσίο όπως το χώμα. Δηλαδή θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού ο Κύριος και θα εκχέει την ευλογία σου ώστε να υπάρχει τόπος να θέσεις αυτήν. Το χρυσάφι και η ευλογία θα είναι όπως το χώμα στη ζωή σου και μάλιστα το ιδιαίτερο χρυσάφι του Οφύρ θα είναι όπως οι πέτρες οι πολλές στο χήμαρο, καθαρές, πλημμένες. Αυτό θα πει ευλογία, αδερφοί. Ευλογία προσωπική, οικογενειακή και εκκλησιαστική. Δεύτερον, ο παντοδύναμος πια θα είναι ο υπερασπιστής σου και θα έχεις πλήθος χαρισμάτων. Ποιος θα υπερασπίζεται τη ζωή σου? Ο παντοδύναμος Θεός. Ακούτε τι λέει? Όχι ο Κύριος, όχι ο Ιησούς Χριστός, όχι το Πνεύμα το Άγιο που είναι ο παντοδύναμος Θεός, αυτός που δύναται τα πάντα. Αυτός που δεν είναι τίποτα δύνατον εις αυτόν, αυτός θα σε υπερασπίζεται στην είσοδό σου, στην έξοδό σου, στην προσωπική σου ζωή και στην οικογενειακή σου ζωή. Τι να πω τώρα, οι άνθρωποι έχουν bodyguards, έχουν ανθρώπους να τους φυλάνε, σπουδαίοι και οι μεγάλοι. Εμείς είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου, παιδιά του Θεού, κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι σου Χριστού και ο δικός μας bodyguard, συγχώρεσέ με Θεέ μου, και ο δικός μας υπερασπιστής είναι ο παντοδύναμος Θεός. Αμήν, αδερφοί. Με τις τρεις αυτές προϋποθέσεις όμως, οικειώθητη, δέχθητη και μετανόησε. Γίνε οικείος του Θεού, δέξου το Λόγο του Θεού και μετανόησε. Από τι? Από όλα. Μα έχω να μετανοήσω. Εις πολλά πτεωμένα άπαντες. Αν έχω να μετανοήσω, ο παντοδύναμος θα είναι υπερασπιστής σου και αυτός θα είναι που θα σου χαρίζει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα. Τρίτον, τότε θέλεις εφραίνεσθε εις τον παντοδύναμο και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεό. Δηλαδή, έως τώρα δεν αιτήσατε ουδέν εν το ονόματί μου. Αιτείτε και θέλετε λαμβάνει, γιατί θέλω να είναι, ακούτε, πλήρης η χαρά σας. Μα είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος που να είναι πλήρης η χαρά του? Μόνο αυτός που έχει υπερασπιστεί τον παντοδύναμο Θεό. Πλήρης η χαρά σας. Θα μου πεις εγώ είμαι? Πολύ σοβαρό ερώτημα. Γιατί κάποιοι από εμάς, όλοι μας, έχουμε προβλήματα. Ναι, αλλά το λέει η Γραφή. Δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Στενή είναι η πύλη,
τεθλιμμένη οδός, αλλά αυτή οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Πλήρης η χαρά μας στη στενή πύλη, στην τεθλιμμένη οδό. Γιατί? Γιατί έχουμε ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι ξαφνικά θα ακουστεί το κέλευσμα του Θεού. Ταχαίως! Η φωνή του Αρχαγγέλου, η σάλπιγγα του Θεού. Και μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού. Οι νεκροί αδελφοί μας εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτην. Και εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε την ημέρα εκείνη, αδελφοί εν Χριστώ, θα αρπαχθούμε. Το θνητό θα ενδυθεί αθανασία. Το φθαρτό θα ενδυθεί αυθαρσία. Χαίρεσαι γι' αυτό. Γι' αυτή την ελπίδα της αιωνίου ζωής, της αρπαγής της Εκκλησίας. Η χαρά μας είναι. Όλοι θα αποκάμουνε, λέει ο Λόγος του Θεού. Και οι σπουδαίοι και οι μεγάλοι και οι εκλεκτοί του κόσμου τούτου, αλλά και οι πλούσιοι και εκατομμυριούχοι, όλοι θα αποκάμουνε στις έσχατες αυτές οι μέρες που η καιρή θα είναι χαλαπή. Μόνο οι προσμένοντες στον Κύριο θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους σαν τους αετούς. Κύριε Θεέ μου. Και πάλι ρωτάω, τι προσμένεις στη ζωή σου, αδερφέ? Τι περιμένεις, τι ελπίζεις, τι θέλεις? Ένα πράγμα, το Κύριο να έρθει να με παραλάβει. Αμήν, αδερφή. Το Κύριο Ιησού Χριστό να έρθει να με παραλάβει στον ουρανό. Τότε θα χαίρεσαι πάλι στο... Αλλά εδώ θέλω να το τονίσω, αδερφή. Θα χαιρόμαστε, θα μας διδάσκει, θα μας υπερασπίζεται. Ποιος? Ο παντοδύναμος Θεός. Τα πάντα είναι δυνατά εις Αυτόν. Τίποτα δεν είναι αδύνατον εις Αυτόν. Όχι άγγελοι, ο παντοδύναμος Θεός. Στρατόπεδο. Στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών, αγγέλων. Αλλά εμάς θα μας προστατεύει εάν ακολουθούμε αυτές τις τρεις συμβουλές και προϋποθέσεις ο παντοδύναμος Θεός. Με αυτή τη λέξη θέλω, έτσι όπως μου την έβαλε ο Θεός στην καρδιά, κατάλαβες με ποιον έχεις να κάνεις. Δεν έχεις να κάνεις με ένα Χριστούλη, με ένα Θεούλη. Δεν υποτιμώ τίποτα. Έχεις να κάνεις με έναν παντοδύναμο Θεό. Αυτός είναι ο Κύριος και ο Θεός. Πατέρας, Υιός, Πνεύμα Άγιο, Τριάδα, ομοούσιος και αχώριστος. Ο μόνος δυνάστης που θα είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων. Αυτός είναι. Αυτός είναι που κατοικεί ανάμεσά μας. Αυτού το σπίτι είναι η Εκκλησία του παντοδυνάμου Θεού. Και το τελευταίο αποτέλεσμα για την ώρα, θα προσεύχεσαι σε Αυτόν και θα σου... Εμείς υπακούμε, ο Πατέρας Θεός εισακούει σε μας. Τι ωραία γλώσσα η ελληνική. Εμείς είμαστε υπάκουοι και ο Θεός είναι που εισακούει μας. Μας ακούει προσωπικά έναν έναν. Όταν μπαίνεις στο ταμείο σου και ακολουθείς τις τρεις αυτές συμβουλές, αλλά συγκεκριμένα, όχι θεωρητικά, όχι με λόγια και με γλώσσα, με έργο και αλήθεια, τότε θα μπαίνεις στο ταμείο σου, θα μιλάς στον Πατέρα σου, τον Επουράνιο, τον παντοδύναμο Θεό, και αυτός θα σου εισακούει και εσύ θα τον υπακούς. Και τότε τι θα συμβεί? Ενότητα. Θα γίνεις ένα με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω στην παρουσία του Θεού. Κατάλαβες? Πως ένα κοριτσάκι, ένα αγοράκι είναι ένα με τον Πατέρα του.
Τον αγαπάει. Την αγαπάει. Το κοριτσάκι εξαρτάται από τον πατέρα. Ο πατέρας φροντίζει το κοριτσάκι, το παιδί, το αγοράκι. Έτσι θα είσαι κι εσύ. Ένα αγοράκι, 80 χρονών δεν έχει σημασία. Ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι στην αγκαλιά του πατέρα σου. Σ' αγκαλιάζει εσένα ο πατέρας σου. Βλέπω τώρα παιδάκια από τη Λυδία. Σ' αγκαλιάζει ο πατέρας σου, Λυδία. Είσαι σίγουρη ότι σ' αγαπάει? Και εγώ είμαι σίγουρος ότι μ' αγαπάει. Πολύ μ' αγαπάει ο πατέρας μου. Πολύ μ' αγαπάει. Αμήν, αδερφοί. Και τότε έρχεται το αποτέλεσμα που λέγεται πλήρης, απόλυτη και τέλεια ευλογία στην προσωπική σου ζωή. Έλθετε η ευλογημένη του Πατρός μου. Κληρονομήσατε τη βασιλεία, την ετοιμασμένη για σας από καταβολής κόσμου. Έρχεται η προσωπική πλήρης, απόλυτος και τέλεια ευλογία. Ό,τι αν αποφασίσεις με την βασιλική εξουσία που σου δίνει ο Θεός, καθώς είσαι βασιλεύς του υψίστου, ό,τι αν αποφασίσεις και ό,τι αν προσευχηθείς με την ιερατική μεσητική εξουσία, καθώς είσαι ιερεύς του Θεού του υψίστου διαπίστεως κατά χάριν, ό,τι αποφασίσεις από μόνο του θα κατορθώνεται. Δεν το κάνεις εσύ. Δεν το κατορθώνεις εσύ. Θυμάστε, αδερφοί αγαπητοί, όταν έστειλε ο Πατέρας Θεός έναν άγγελο να ελευθερώσει τον Απόστολο Πέτρο από τη φυλακή, από μόνα τους σπάσανε τα δεσμά. Από μόνη της άνοιξε η πόρτα. Από μόνη της άνοιξε η πύλη. Από μόνα του όλα θα έρχονται στη ζωή σου και θα σ' αφήνουν έκπληκτο, ώστε να δοξάζεις και να ευγνωμονείς τον Θεό. Γιατί σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση. Από μόνα τους θα έρχονται όλα. Το αποτέλεσμα, εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει ο Χριστός, και εσείς είστε το φως του κόσμου. Εγώ είμαι και εσείς είστε. Και οι άνθρωποι θα βλέπουν τα καλά σας έργα, θα ομολογούν ότι είστε μαθητέ του Χριστού και θα δοξάζουν τον Πατέρα σας στον ουράνιο. Δηλαδή τι θα βλέπουν? Τη ζωή σου. Την είσοδό σου, την έξοδό σου. Την ευλογία του Θεού στη ζωή σου. Την ταπείνωσή σου. Την ύψωσή σου. Γιατί, και τώρα μπαίνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο. Μέσα σε αυτή την απόλυτη, πλήρη και τέλεια ευλογία, ο Θεός τη θέλει από σένα. Ο ταπεινώνων εαυτών υψωθήσεται. Εάν κάποιος, όταν εσύ, μέσα σε αυτή την απόλυτη, πλήρη και τέλεια ευλογία που σου χαρίζει ο Θεός, ταπεινωθείς, τότε ο Θεός θα σε υψώνει. Τι θα πει θα σε υψώνει? Εξήγησέ μου το, μπορώ να το καταλάβω. Κύριε, τι θα πει θα με υψώνεις? Ξέρετε, όσους προεγνώρισε, τούτος και προώρησε. Να γίνουν σύμμορφοι της εικόνας του Υιού αυτού. Όσους προώρησε, τούτος και εκάλεσε. Όσους σε κάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Θέλεις να μάθεις τι θα πει, θα σε υψώνει. Και όσους σε κάλεσε, τούτους και εδόξασε. Αυτό θα πει, θα σε υψώνει όταν ταπεινωθείς. Θα σε δοξάζει, καθώς θα είσαι, όχι πια διαπίστρος όπως τώρα, αλλά δια της όψεως βασιλεύς και ιερεύς του υψίστου. Αφενός μεν στη χιλιετή βασιλεία, βασιλεύων και κυριεύων,
υπό τον ένα δυνάστη στην αιωνιότητα. Υπάρχει μεγαλύτερη ύψωση από αυτή? Υπάρχει? Υπάρχει κάτι που να θέλεις πιο πολύ? Τι να θέλουμε πιο πολύ, αδερφοί? Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα σε χρησιμοποιεί και στο έργο σου για τη σωτηρία πολλών ψυχών δια της καθαρότητος των δικών. Ακούτε, αδερφοί? Δηλαδή είναι φοβερό, απίστευτο. Δια της καθαρότητος των χειρώσεων. Πώς απέκτησες καθαρές χείρες? Το αίμα του Χριστού καθαρίζει. Τα χέρια σου, τη σκέψη σου, το πόδια σου, τη ζωή σου, την καρδιά σου, τους διαλογισμούς σου. Δια της καθαρότητος των χειρών σου, εσύ θα σώζεις και τον μη αθώο. Το πιστεύεις? Εσύ. Αλλά πότε? Στο τέλος της υποθέσεως. Συμβουλές, προτροπές, ευλογία, πλήρης, απόλυτος και τέλεια ευλογία, ταπείνωσης, ύψωσης και το αποτέλεσμα εσύ θα σώζεις τους μη αθώους. Εγώ, εσύ. Μα ο Χριστός σώζει με σένα. Δια των χειρών των Αποστόλων ο Θεός έσωζε 3.000, 5.000, μυριάδες με το κήρυγμα του Πέτρου, με το κήρυγμα του Παύλου, με τη ζωή του Πέτρου, με τη ζωή του Παύλου. Έσωζε, κοιτάξτε λέει, μέσα στον Ισραήλ πόσοι μυριάδες δέχτηκαν τον Ιησού Χριστόν και σώθηκαν. Από τι σώθηκαν, πώς σώθηκαν? Επαναλαμβάνω, από τι σώθηκαν, πώς σώθηκαν? Δια της καθαρότητος των χειρών των αδελφών της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας σώθηκαν και οι μη αθώοι. Αυτοί που φόραζαν πριν λίγο «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν», ακούτε ποιοι σώθηκαν? Το θυμάστε? Το αίμα αυτού σε εμάς και στα παιδιά μας. «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Και μυριάδες εξ αυτών εσώθηκαν δια της καθαρότητος των χειρών της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Και εμείς λέμε, Κύριε, κάνε μας έτσι, σε παρακαλώ. Βοήθησέ μας. Δεν μπορώ να γίνω, αλλά μπορώ να ζητήσω να με κάνει ο Χριστός. Αμήν. Και σήμερα ζητάμε, ας σηκωθούμε, αδερφοί. Ζητάμε από τον Παντοδύναμο Θεό να μας κάνει σκεύη τιμίας χρήσεως αγιασμένα, εύχριστα εις το Θεό, ετοιμασμένα εις πάντα έργων αγαθών, ώστε δια της καθαρότητας των χειρών μας εμείς, και το λέω με παρησία, όχι για το λόγο, για το λέω λόγος του Θεού, εμείς δια της καθαρότητας των χειρών μας θα σώσουμε όλη την Κηφισιά, όλη την Ελλάδα και όλοι οι χριστιανοί, όλη την Οικουμένη. Ο Κύριος να ευλογεί. Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, πολύ σε ευχαριστούμε, Δέσποτα αγαθέ. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε Θεέ μου. Σε σένα δίκη η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση. Σου δίνουμε όλη τη δόξα. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Όλη τη δόξα. Και η καρδιά μας είναι γεμάτη από αγάπη που εσύ πλημμυρίζεις την καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Εσύ με την πατρική σου αγάπη. Και εσύ μεταμορφώνεις την πίστη μας σε πίστη δια αγάπης ενεργουμένη. Και μας κάνεις δυνατούς. Δυνατούς εν Πνεύματι Αγίο και εν πυρή. Κύριε Θεέ μου, πόσο ευγνώμονες είμαστε, πόσο πολύ περισσότερο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε. Βοήθησέ μας, Κύριε μου. Βοήθησέ μας να σε αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια.
Βοήθησέ μας, Κύριε Θεέ μου, να είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Βοήθησέ μας, Χριστέ μου. Σε παρακαλώ, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Αλληλούια.